Πάμε να δούμε και το θέμα, αδέρφη. Λοιπόν, μα δίνει τη συνάρτηση με τύπο F του Χ ίσον λογάριθμος Χ συν Α Χ δια Χ. Αυτή μπορούμε και θα δείτε και στη λύση, μπορούμε να τη γράψουμε ln του Χ δια Χ για Α. Ωραία. Και μας δίνει για αυτή τη συνάρτηση το σύνολο τιμών της. Και μας ζητάει να αποδείξουμε ότι το α είναι ίσον 1. Τι θα κάνουμε, στην ουσία θα μελετήσουμε τη συνάρτηση για κάθε α. Δηλαδή θα πάρουμε την παράγωγο της συνάρτησης, η οποία θα βγει 1 μείον ln του χ δια χ τετράγωνο και θα δούμε ότι αυτή η συνάρτηση, έτσι, παίρνει μέγιστο, δηλαδή, προσέξτε, όταν το χ είναι μικρότερο του ε, η παράγωγος είναι θετική. Όταν το χ είναι μεγαλύτερο του ε, η παράγωγος είναι αρνητική. Αυτό τι σημαίνει, ότι στο ε έχει ολικό μέγιστο. Άρα, τι θα σημαίνει αυτό, ότι το ε του ε είναι 1 και 1 δια ε. Από εκεί θα βρούμε ότι το α είναι ίσον 1. Λέει, να αποδείξετε ότι η εξίδωση F του χ ίσον με 0 έχει μοναδική ρίζα χ 0, η οποία ανήκει στο διάστημα εν δεύτερο 1. Προσέξτε κάτι τώρα. Προηγουμένως έχουμε βρει την F. Τόνος. Έτσι. Άρα μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη, πρόχειρη μελέτη της συνάρτησης και θα δούμε λοιπόν εκεί πέρα ότι πράγματι υπάρχει μοναδική ρίζα στο 1 δεύτερο κόμμα 1. Είτε από θεώρημα, καταρχάς η F, έχουμε πει από το προηγούμενο ότι στο 0 E είναι γνησίως αύξουσα και το F του E είναι ένας θετικός αριθμός. Άρα η εξίωση αυτή, αν έχει ρίζα, η F του ίσον με 0 θα έχει μοναδική ρίζα. Έτσι, προσέξτε το όριο, όταν το χ πάει στο 0 συν της F του χ, είναι μείον άπειρο. Τώρα, για να δούμε ότι ανοίξει το 1 δεύτερο 1, αρκεί να βρούμε το F του 1 δευτέρου. Για να δούμε το δέλτα 3. Το δέλτα 3 λέει να αποδείξει ότι η εξίωση F του χ ίσον 4 έχει δύο ακριβώς λύσεις, τη χ 1 ίσον 2 και τη χ 2 ίσον 4. Προσέξτε κάτι τώρα. Προφανώς το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι ότι το F του 2 είναι ίσον F του 4, έτσι. Αυτό είναι άμεσο, βάζουμε τις τιμές, έτσι. Τώρα, η συνάρτηση αυτή, να σας την περιγράψω λίγο. Εδώ είναι το E. Στο E έχουμε την τιμή 1 δια ε. Και η συνάρτηση εδώ είναι ευθύνουσα και από εδώ είναι άκουσα. Το 2 είναι από εδώ και το 4 είναι από εδώ. Είναι σαφές λοιπόν ότι σε αυτό εδώ το διάστημα, επειδή είναι μονότονη, κάθε τιμή την παίρνει ακριβώς μια φορά. Και στο άλλο διάστημα, κάθε τιμή την παίρνει ακριβώς μια φορά και έτσι βγάζουμε ότι οι μοναδικές ρίζες είναι το 2 και το 4. Τώρα, για το 2, έτσι, απλώς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να την πάρουμε αυτή, να τη λογαριθμίσουμε, δηλαδή να γίνει ln του 2 μικρότερο ίσον του 2 ln του χ. Και τώρα άμα διαιρέσουμε, έτσι, δηλαδή αυτή εδώ, τι γίνεται. Γίνεται ln του 2 δια 2. Λοιπόν, γίνεται ln του 2 δια 2 μικρότερο ίσον του ln του χ δια χ. Οπότε άμα προσθέσουμε και το 1, πάμε στο F του 2 μικρότερο ίσον του F του χ. Και θα το κάνουμε από τη μελέτη της συνάρτησης. Λοιπόν, πάμε στο δέλτα 4. Αυτό είναι πράγματι
Ένα ερώτημα το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό. Προσέξτε. Είναι άμεσο ότι το εμβαδό αυτού του χωρίου είναι ελέγχου του 2 ώρες 0, του τσι, του χι, δεν χι. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται με το πρόσημο του τσι, του χι. Αν είναι θετικό ή αρνητικό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, αυτό εδώ δεν επηρεάζει. Το F όμως του A στη χ, πόσο θα είναι το F του A στη χ. Το F του A στη χ θα είναι χ και A στη χ δια A στη χ. Οπότε στα αρνητικά αυτό μπορεί να μηδενίζεται. Εντάξει, πρέπει να δούμε που μηδενίζεται. Εδώ σκεφτόμαστε πάντα πονηρά σε τέτοιου θέματα, ότι εκεί που μηδενίζεται πρέπει να μας το έχει δώσει από πάνω και θα δείτε τη λύση. Επίσης, κάτι άλλο εδώ. Εδώ παρατηρούμε ότι αυτό εδώ το πράγμα, το εύτονος του χ, πόσο το είχαμε το υπολογίσει, ένα μείον ελέν του χ, διακή τετράγωνο. Άρα, το F τόνος του A στη χ θα μου κάνει πόσο. Ένα μείον χ προς χ τετράγωνο. Α, δηλαδή αυτό εδώ είναι το F τόνος του A στη χ. Άρα, τι σημαίνει όταν πάμε στη λύση μας, καλό είναι να μην τη γράφουμε αυτήν έτσι, να πάρουμε αυτό και να κάνουμε αλλαγή με το αυλητή. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι απαιτητικό, που αν βγει με διαφόρους τρόπους, έτσι, κάποιος μπορεί να μπλέξει και με πολλές πράξεις, αλλά είναι το μόνο από τα θέματα το οποίο έχει κάποιες απαιτήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη λύση τώρα του Δέλτα 1, του Δέλτα θέματος. Το Δέλτα 1 βρίσκουμε την παράγωγο, η οποία είναι αυτή. Έτσι, είναι εύκολο. Ξέρουμε ότι ο λογάριθμος του A είναι 1, άρα δεν χρειάζεται εδώ να κάνουμε πινακάκι, παιδιά. Είναι άμεσο ότι η παράγωση είναι θετική για εκεί μικρότερο του A και αρνητική για εκεί μεγαλύτερο του A, οπότε βρίσκουμε τη μονοτονία της F και ότι παίρνει ολικό μέγιστο στο F του A, από το οποίο βγάζουμε το α είναι ίσον 1. Ωραία. Πάμε τώρα στο δέλτα 2. Στο ΔΕΛΤΑ 2, έτσι, έχουμε τη συνάρτηση. Προσέξτε, τη συνάρτηση όπως μας συμφέρει τη γράφουμε. Τη γράφουμε έτσι ή τη γράφουμε και έτσι. Όπως μας συμφέρει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 1, ίσο του 1, τότε το πάνω είναι θετικό, δεν μπορεί να μηδενιστεί. Άρα, αν έχει ρίζα, είναι στο 0,1. Στο 0,1 είναι γνησίως άκουσα. Αφού είναι γνησίως άκουσα, άμα πάμε και πάρουμε το πεδίο τιμών της, το 0,1, θα δούμε ότι αυτό εδώ είναι το μείον άπειρο 1. Οπότε εκεί μέσα υπάρχει ένα σημείο που μηδενίζεται. Τι έχουμε χάσει? Έχουμε χάσει, εμείς το σημείο που μηδενίζεται δεν θέλουμε να είναι στο 0,1, θέλουμε να είναι στο 1 δεύτερο 1. Οπότε πάμε και υπολογίζουμε τιμή στο F του 1 δευτέρου. Έτσι. Που πρέπει να δείξουμε ότι είναι αρνητική. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Το F του 1 δευτέρου είναι λογάριθμο του 1 δευτέρου σύν 1 δεύτερο δια 1 δεύτερο. Προσέξτε κάτι. Αυτό δηλαδή είναι 0,5 μείον ln του 2. Εδώ τώρα κάποιο μπορεί να μπερδευτεί έτσι. Πώς είναι ο λογαριασμός του 2? Κομπιουτεράκι δεν έχει. Γι' αυτό πρέπει, καλό είναι να ξέρετε ότι ο λογαριασμός του 2 είναι περίπου 0,69. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πείτε αυτό ότι είναι αρνητικό. Έτσι. Τώρα, αν θέλετε να είσαστε πιο εντάξει ή γιατί αυτό είναι αρνητικό, τότε, άμα πάτε στο σχολικό εγγύο σελίδα 148, έχει αυτή την ανισότητα η οποία είναι χρήσιμη και μάλιστα αυτή η ανισότητα
άμα βάλω όπου χ σε αυτή την ανισότητα το ε στη χ, θα πάρω την ε στη χ μεγαλύτερο ίσον το 1 και χ που είδαμε σε προηγούμενο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, εφαρμόζοντας αυτή, βγάζουμε ότι το ε του ενός δευτέρου είναι αρνητικό, οπότε έχουμε το... Πάμε στο δέλτα 3. Λοιπόν, στο δέλτα 3 το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, είπαμε, είναι ότι το F του 4 είναι ίσον F του 2. Ωραία. Βάζουμε το F του 4, βρίσκουμε ότι είναι ίσον F του 2. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι απλά. Στο 0, ναι, η F είναι γνησίως άκουσα, οπότε είναι και 1 προς 1, άρα η F του χ ίσον F του 2 έχει μοναδική ρίζα τη χ ίσον 2. Στο E άπειρο η F είναι γνησίως πίνουσα, οπότε 1 προς 1, μοναδική ρίζα είναι η χ ίσον 4, άρα αυτές είναι οι ρίζες. Τώρα πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, όπως είπαμε και προηγουμένως, θέλουμε να λύσουμε αυτή την ανίσωση. Ωραία. Τώρα πάμε στο 0E. Στο 0E η F είναι γνησίως άκουσα. Άρα αυτή εδώ ισχύει όταν το χ ανήκει στο 2e. Και όταν το χ δεν ανήκει στο 2e, δηλαδή ανήκει στο 0,2, δεν ισχύει. Ωραία. Το ίδιο κάνουμε και για το E4. Δηλαδή, στο E4 τι έχουμε πάλι. Έχουμε ότι το F του χ είναι μικρότερο ίσον, είναι μεγαλύτερο ίσον από το F του 2. Προσέξτε, το F του 2 είναι ίσον με το F του 4, έτσι. Όταν το χ ανήκει στο E4 και το F του 2, η F του 4 μεγαλύτερο το F του χ, άρα τελικά η λύση της ανίσωσης είναι όταν το χ ανήκει στο 2,4. Πάμε να δούμε τώρα και το απαιτητικό, το δέλτα 4. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, γράφουμε ότι το εμβαδό είναι το ολοκλήρωμα της απολύτου τιμής από μείον λογάριθμος 2 έως 0 στη ζ του χ. Λοιπόν, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι επειδή το χ είναι αρνητικό, το 1 μείον χ διά A στη χ βγαίνει απ' έξω από την απόλυτη τιμή και μπορούμε να πάρουμε τελικό τύπο. Τώρα, εδώ, έτσι, εδώ υπάρχει μεγάλο φαΐ, δηλαδή μπορεί να σου πει κάποιος πώς ρε σκέφτηκε να κάνεις αλλαγή μεταβλητή στα A στη χ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, ότι εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι το F τόνος του A στη χ είναι ίσον 1 μείον χ προς A στη χ. Αν δεν κάνουμε αυτή την παρατήρηση, έτσι, ή αν πει πάμε και αντικαταστήσουμε εδώ το A στη χ συνάρτηση, τότε πάλι θα βγει το εμβαδό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερες πράξεις. Ωραία. Κάνοντας αυτή την αλλαγή μεταβλητής, όταν το χ είναι ίσον εν δεύτερο, το τάφ είναι ίσον εν δεύτερο, ξέρετε βέβαια ότι το A στη λογάριθμο α κάνει α, έτσι. Γι' αυτό το τάφ βγαίνει εν δεύτερο. Ενώ όταν το χ είναι ίσον εν δεύτερο, το τάφ βγαίνει ένα. Βρίσκουμε και πόσο κάνει το χ, έτσι. Και καταλήγουμε στο ολοκλήρωμα αυτό. Λοιπόν, δηλαδή είμαστε εδώ. Εδώ τώρα πρέπει να βγάλουμε την απόλυτη τιμή για την F. Τι ξέρουμε. Ξέρουμε ότι η F του χ ίσον με 0 έχει ρίζα στο 1 δεύτερο 1 από το ερώτημα δέλτα 2 στο χ 0 και ξέρουμε, έτσι, ότι επειδή εκεί η συνάρτηση είναι γνησίως άφουσα, ότι είναι το F του χ αρνητικό όταν το χ είναι μικρότερο του χ 0 και μεγάλο του 1 δευτέρου και είναι θετικό όταν το χ ανοίξει το χ 0,1. Οπότε τώρα τελικά το ολοκλήρωμα γίνεται. Αυτό, τώρα τελειώσαμε, έτσι. Τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι το μόνο που πρέπει να δούμε τώρα είναι το εξής, ότι αν πάρω μια συνάρτηση την F του ΤΑΒ και την παραπολύσω, αυτή θα κάνει 2F του ΤΑΒ
επί αυτό όμως του τάφου. Άρα αυτό εδώ στην ουσία είναι το τετράγωνο του τάφου, δεύτερα τόνος, και επειδή ο τόνος φεύγει με το ολοκλήρωμα, απλά πρέπει να αντικαταστήσουμε τις τιμές. Οπότε, αντικαταστώντας τις τιμές και το πρόσημο, βγάζουμε αυτήν εδώ τη σχέση. Προσέξτε εδώ, εδώ πρέπει να θυμηθούμε. Καλυμπάνε, γάμο, το τι θα το κάνω το F του και 0. Μα το F του και 0 κάνει 0. Αλλά εξαφανίζεται, έτσι. Οπότε, τελικά μένουν αυτοί εδώ οι δύο όροι και κάνουμε την αντικατάσταση και βρίσκουμε πόσο κάνει το ολοκλήρωμα, έτσι. Από εδώ και πέρα είναι θέμα ρουτίνας.